με πρόφαση την υποτιθέμενη κλιματική αλλαγή, ζητείται από τους χειρουργούς να χρησιμοποιούν λιγότερη αναισθησία στις εγχειρήσεις, γιατί όπως λένε, θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά το αποτύπωμα άνθρακα των νοσοκομείων στις Ηνωμένε Πολιτείε. Τη φαϊνή αυτή ιδέα την έχουν οι γιατροί από το Henry Ford Health στο Detroit του Michigan. Σύμφωνα με την Daily Mail, η έρευνα δείχνει ότι η εισπνεώμενη αναισθησία ευθύνεται για έως και 0,1% των εκπομπών άνθρακα στον κόσμο. Ο Δ. Μοχάμετ Φαγέτ, ανώτερο αναισθησιολόγο στο Χένρι Φόρντ, δήλωσε: Η υπερθέρμανση του πλανήτη επηρεάζει την καθημερινότητά μα όλο και περισσότερο και η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έχει γίνει κρίσιμη. Ω αναισθησιολόγοι, μπορούμε να συνεισφέρουμε σημαντικά σε αυτή την αιτία, κάνοντα μικρέ αλλαγέ στην καθημερινή μα πρακτική, όπω η μείωση τη ροή του αναισθητικού αερίου, χωρί να επηρεάζεται η φροντίδα των ασθενών. Ο Φαγέντε έκανε τα σχόλια στην ετήσια εκδήλωση της Αμερικανικής Εταιρείας Αναισθησιολόγων την περασμένη Παρασκευή στο Ορλάντο της Φλόριντα. Οι ερευνητέ έθεσαν ως στόχο να μειώσουν τη χρήση αναισθησία σε λιγότερο από 3 λίτρα αναισθησία κάθε λεπτό αναχειρουργική επέμβαση όταν αυτό είναι δυνατό. Αυτό ισχύει μόνο για εισπνεώμενα αναισθητικά, όχι για καταστολή ή τοπικά αναισθητικά που χρησιμοποιούνται σε μικρότερε επεμβάσει.